Τέτοιο εκείνο το. Πρέπει να υπάρχει μια κάμερα εδώ μέσα, πιστεύω. Εντάξει. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ας χαρούμε λίγο τις στιγμές που θα έχουμε την αγάπη μαζί μας, γιατί μετά τις και μισή έχει να πάει σε έναν αγώνα Brandefer μετά την. Καλή επιτυχία, αγάπη. Εκεί η γύμναση που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το Σάββατο έχει γίνει το γυμναστήριο. Έχουμε ήδη. Κάτσε, την Κυριακή ήταν κλειστά. Δευτέρα ήταν κλειστά. Εγώ φταίω. Χθες είχα βάρδια, απόγευμα δεν πρόλαβα να πάω. Σήμερα έχω μια υποχρέωση. Αύριο. Έτσι τα έβαλα τα κιλά. Να βάλουμε Σταύρο μια εκπομπή κονσέρβα να πάμε να κάνουμε κερκίδα στον αγώνα της αγάπης. Να στηρίξουμε. Ναι. Ναι. Κορυδεύεται, εντάξει. Όχι, εγώ θέλω να έχω εικόνα να παίζει Brandefer. Εγώ όχι. Ωραία. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του 24, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η εκπομπή η οποία καλύπτει το ρεπορτάζ και σχολιάζει την επικαιρότητα του κορυφαίου κλαμπ της χώρας στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ένα κλαμπ το οποίο είναι σταθμός για να ανέβει το επίπεδο της χώρας γενικότερα, είτε ποδοσφαιρικά, είτε επικοινωνιακά, είτε ως κουλτούρα, ως νοοτροπία, ως οτιδήποτε. Κοινωνικά. Κοινωνικά. Μια πόλη δεν κάνει κρύο ποτέ βασικά. Που κερδίζει πάω και ένα χρόνο και έχει ήλιο. Ωραία, δεν βρέχει, δεν χιονίζει. Το σύχαμα που με έκανε άνω κάτω χθες την Τούμπα που πέρασε από δίπλα μου και με έκανε μουσκεμά. Λέω κι εγώ τι λέει. Ναι. Βλέπουν νερά και πατάνε γκάζι οι κάμελ τρόφι. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί? Οι κάμελ τρόφι όλοι. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Μήπως επειδή σε είδε, πάτησε κάτι. Είμαι με κουκούλα είμαι εκείνη την ώρα. Και ποιο είναι, ο Μαγκάιβερ? Τι κατέβασε τα πάντα όλα. Μάνα, σπίτι, όλα. Εντάξει, ναι. Ωραία. Αλλά νομίζω δεν άκουσε. Τι και να πήγε. Θα είχε φύγει. Άκουσε πιο πολλά από εκείνον τον συνάδελφό του που σε έφερε το πορμπαγάζ στο κεφάλι. Όχι. Πω, πω εκείνο. Δεν μας ακούει τώρα. Δεν στείλε την καλημέρα σου. Μιλάμε. Γιατί το είδες εσύ? Δεν το είδα, το φαντάζομαι. Ήσουν πολύ γλαφυρός στην περιγραφή. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 2. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Η ομάδα μπάσκετ προετοιμάζεται για ένα, κυνηγώντας ένα θαύμα σήμερα το βράδυ στις 7.30. Γενικά προετοιμαζόμαστε για να αντέξουμε άλλον ένα-ενάμιση μήνα που χρειάζεται για να φτάσουμε στο στόχο. Το κύπελλο ποτέ είναι 11 Μαΐου. Ναι. Ένα δίμηνο ακριβώς είναι. Δίμηνο ακριβώς είναι. Ναι. 2 μήνες ακόμα. Ναι. Ένα δίμηνο ακριβώς. Θα αντέξουμε άλλους 2 μήνες ακόμα. Μετά μην τον είδατε τον Παναγιώ. Εγώ εξαφανίζομαι, εντάξει. Για πόσο καιρό? Θα εμφανίσω την προετοιμασία κατευθείαν. Α, λίγο διάστημα δεν είναι. Λίγο δεν είμαι. Ωραία. Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Δεν αντέχω άλλο, έσκασα. Ναι. Δες τα πινελίκια που τρώω κάτω από κάθε post. Όχι στο Facebook, κάτω από κάθε blog. Καλά, αυτό συνέβαινε τα τελευταία 30 χρόνια, δεν είναι. Ναι, απλά. Ναι, τώρα βλέπεις δηλαδή πώς ανακαλύπτουν πράγματα να σου πούνε που δεν ισχύουν βέβαια, ενώ έχουν αποδειχτεί τα πάντα. Ναι, εντάξει. Ναι. Γι' αυτό παραλαμβάνω, κακώς δεν χρησιμοποιήθηκε το όπλο. Έπρεπε να βγει, πατ, να τελειώνουμε, να υπάρχει και ένας λόγος να ακούμε αυτά που θα ακούγαμε έτσι κι αλλιώς, αν είχε χρησιμοποιηθεί το όπλο. Τα ίδια ακούμε. Όχι, εγώ είμαι κατά αυτή τη κρίση που είπες. Ναι. Μου άρεσε πιο πολύ η χθεσινή που είπες. Χθεσινή να μπει κάπου. Να μην βγει σφαίρα, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται. Όχι, να μην βγει σφαίρα, μαζί σου. Έχει κι άλλες χρησιμότητες. Αλλά να πάει εκεί, έλα εδώ, αγόρι μου, πήγαινε εκεί στη σέντρα, πήγαινε εκεί. Αυτό πρέπει να γίνει τελικά. Εννοείται ότι δεν είμαστε υπέρ αυτού του πράγματος. Αλλά με αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε και τις νοοτροπίες που κυριαρχούν, πραγματικά καμιά φορά περνάει από το μυαλό σου, ρε εσύ, έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε να το κάνει. Λες να το έκανα, να τα ακούγα και με λόγο κιόλας. Ναι, όχι τώρα χωρίς λόγο. Ναι. Με ένα νόμιμο πιστόλι. Νόμιμο. Μια καταγραφή μιας φωτογραφίας ενός κλάσματος. Τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι υπομονή έχει κάνει η Βάσα Βίδης αυτόν τον χρόνο. Με αυτά που του έχουν σούρει. Ναι, ότι είναι απλά ο διάβολος, ότι είναι η αιτία του κακού πάνω στη νομίζω γη. Νομίζω ότι τον προστατεύουν σε αυτό το κομμάτι. Δεν φτάνουν όλα στα αυτιά του. Ναι. Έτσι νομίζω. Επίσης νομίζω ο ίδιος πιο πολύ από όλους το φέρει βαρέως αυτό. Εννοείται. Οπότε. 100%. Αυτό είναι χειρότερο. 100%. Τέλος πάντων. Προετοιμασία δεν θα έχουμε τα παιδιά μας όλα. Ούτε ο Πέρκας γυρνάει, ούτε ο Μαουρίτσιο. Ούτε ο Καντουρί γυρνάει. Ο Μαουρίτσιο θα μπει στο χειρουργείο από ώρα σε ώρα.
Μόνο ο Ζαμπά επιστρέφει. Γυρνάει ο Ζαμπά, ναι. Εισιτήρια για ό,τι θα γίνει δεν έχουμε βγάλει άκρη ακόμη. Αλλά διαπίστωσα ότι ο Πανετολικός πουλάει μέσω ίντερνετ. Ναι. Ωραία. Εκεί η μικρή θύρα. Κλείνει. Μετά σε πάνε λίγο δεξιά. Το πολύ που να γεμίσει την απέναντι δεν είναι κακό. Αν και είναι σε καλό momentum ο Πανετολικός, θα έχει κόσμο το γήπεδο. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, παραδοσιακά με τον ΠΑΟΚ έχει κόσμο και με τις μεγάλες ομάδες. Αλλά είναι περισσότερο αυτό που λες, ότι η τελευταία εμφάνιση ήταν καλή, ήρθε και το σκορ και έχει κάποιες ελπίδες ο Πανετολικός να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εντάξει, δεν είναι και πολλές. Όχι. Είναι κάποιες. Μην το πιστέψουμε κιόλας, αλλά ναι. Θα κάνει το παιχνίδι του, θα παλέψει και ό,τι του βγει. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με την επιστροφή του Ζαμπάρα, την Χασούρα, Μαουρίτσιο, θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, όπως και να έχει, θα μάθει να ζει χωρίς το Μαουρίτσιο, οπότε σιγά σιγά. Είναι το πρώτο παιχνίδι απλά. Είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το ατρομή του λέω εγώ, αλλά είναι δύσκολο. Πιο soft ομάδα αμυντικά, με αρκετή ποιότητα μεσοεπιθετικά, αλλά αμυντικά με σοβαρά προβλήματα. Ο Πανετολικός. Ενδεικτικό είναι ότι στο 3-0 της περασμένης Δευτέρας υπήρχαν 9-12 τελικές. Νομίζω, ή στο 4-0, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. 9-12 τελικές, δηλαδή δεν γίνεται αυτό ξανά στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι στα Γιάννενα που είχαμε κερδίσει, ένα παιχνίδι θυμάμαι τέτοιο, που είχαμε 5 τελικές και είχαμε κερδίσει 1-3. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, από τις 5 τελικές οι 3 ήταν σε κενό τέρμα, οκ, okay, ναι. Αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια στο ποδόσφαιρο. Όπως αυτό που δεν συμβαίνει σπάνια, για να πιάσουμε και την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, είναι αυτό που έκανε ο Κριστιανό Ρονάλντο χθες. Όταν πας αγοράζεις κάτι για ένα συγκεκριμένο σκοπό, περιμένεις την στιγμή που καίει η μπάλα να το δεις να λειτουργεί. Την ώρα που ο Κριστιανό Ρονάλντο έφυγε από τη Ρεάλ και αυτή παραπέει η Γιουβέντους έχοντας ένα πολύ κακό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή χάρη στο χατρίκ του Κριστιανό Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου για 90 λεπτά, εξέθεσε την Ατλέτικο. Δεν έπαιξε, η Ατλέτικο δεν έπαιξε τίποτα χθες. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 52 είχε πατήσει τρεις φορές, είχε ακουμπήσει η μπάλα στην περιοχή της Γιουβέντους τρεις φορές. Εντάξει. Αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε μια εποχή που πιθανότατα να μην την ξαναζήσουμε ποδοσφαιρικά με Μέση Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν θα εμφανιστούν ποτέ δύο τέτοια ποδοσφαιρικά μεγέθη στην ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή ήταν η εποχή του Πελέ. Ήταν η εποχή του Μαραντόνα. Ναι, τώρα είναι μαζί. Τώρα είναι μαζί αυτοί οι δύο. Εντάξει, στην εποχή του Πελέ και του Μαραντόνα ενδιάμεσα υπήρχε και ένας Κρόιφ. Βέβαια. Εντάξει, αλλά επειδή ο Κρόιφ ήταν Ολλανδός, ήταν. Δεν είχε τέλος πάντων την προβολή που είχαν οι άλλοι δύο και το μύθο των άλλων δύο. Αλλά ήταν και ο Κρόιφ. Αλλά δεν ήταν ποτέ έτσι μαζί αυτοί όλοι. Τον Πλατινί το βάζει μέσα σε αυτό το. Όχι, ποιο Πλατινί. Ποιο Πλατινί. Εντάξει, Πλατινί έκανε κάποιες καλές σεζόν με τη Γιουβέντους. Με την Εθνική Γαλλία, με τον Ζόρι πήραν νομίζω και το Ευρωπαϊκό. Που το έπνιξε ο Αρκονάδα. Τον θυμάσαι τον Αρκονάδα. Όχι. Θεματοφύλακα της Ισπανίας. Δεν έχει κάνει κάτι ο Πλατινί σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που μιλάμε τώρα, με αυτούς τους παίκτες που μιλάμε. Κοίταξε, θεωρητικά ο Εμπαπέ θα μπορούσε σε λίγα χρόνια, αλλά δεν φαίνεται να έχει όλο το πακέτο. Εντάξει, είναι μικρός ακόμα. Κάτι Νεϊμάρ, κάτι αυτά πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Όχι, δεν. Να πεις ότι. Κοίτα, σε επίπεδο Νεϊμάρ, ο Ροναλντίνο ήταν πιο πάνω. Ναι. Ο Ρονάλντο, ο κανονικός, ναι, ήταν πολύ πιο πάνω. Και ο Ρομάριο. Εντάξει, ο Ρονάλντο, ρε φίλε, είναι παίκτης ο οποίος αν δεν είχε τραυματισμούς, θα ήταν επίπεδο Κριστιανού Ρονάλντο με. Εύκολα. Με Μέση. Οι τραυματισμοί ήταν αυτοί που σακάτεψαν ουσιαστικά την καριέρα του. Όχι ότι πέτυχε λίγα, αλλά δεν έχει μείνει στο πάνθεον των. Τέλος πάντων, των ποδοσφαιριστών.
Τον Ρονάλντο τον βλέπει χθε από την αρχή. Την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι, το παίρνει πάνω του κανένα κατευθείαν. Έχει τον γκολ στο 4 που ακυρώνεται. Μετά ήταν όλα. Ναι, ενώ γενικά η Γιουβέντους το πήγε. Ήταν απίστευτο το παιχνίδι. Έχει βάλει τον Χουάν Φραν μέσα στο τέρμα. Στο 1-0. Δεν μπορεί να πει εφημερίδα. Καλά, γενικά την Ατλέτικο, ο Ρονάλντο την έχει. Είναι η δεύτερη ομάδα που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ μετά τη Σεβίλη για τον Ρονάλντο. Όλα αυτά τα χρόνια. Έχει γκόμενα κοινό, αγάπη. Έχει βάλει 55 γκολ στην Ατλέτικο. Άλλη μια φράση την είπε κομψά. Έχει βάλει πόσα ήταν εσύ. 35 γκολ σε 40 κάτι παιχνίδια. Κάπου το διάβασα. Γενικότερα πάντως το project Juventus έχει πολύ ψωμί να κάτσει κάποιο να το δει από την αρχή πώς προοδεύει μια ομάδα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι φανταστική διαχείριση. Έφτασε τα 700 γκολ. Τρελό. Έχει περισσότερα γκολ μόνος του από 118 ομάδες που έχουν συμμετοχή στο Champions League. Από τις 140. Κάπου το διάβασα αυτό. Ναι. Δεν το όχι, ρε, κάτσε και υπολόγισα. Κάτσε και υπολόγισα για να δω, ρε φίλε, τι θα κάνω σήμερα το επόμενο δεκάωρο. Ναι. Το διάβασα εννοείται. Ωραία, μου, ναι. Ωραία. Καμιά φορά ξέρεις εκπομπή και διαβάζεις και λίγο. Μη σου τύχει. Όλοι διαβάζουμε. Αλλά, όλοι διαβάζουμε. Ναι. Μη σου τύχει, ρε αγόρι μου. Τέλος πάντων. Τεράστιο νούμερο είναι. Είναι τεράστιο νούμερο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά. Και δεν μείναμε τώρα να σε μια ομάδα που παίξεις μία φορά Champions League 2. Ναι. Από τη Σάλκε. Ναι. Έχει παίξει 15 φορές. Έχει περισσότερα γκολ. Ναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τρεις συνεχόμενες φορές δεν το έχει πάρει Real τώρα τελευταία χρόνια. Uh-huh. Δηλαδή, αν το πάρει φέτος η Juventus, είναι 4 φορές ο Ρονάλντο Champions League. Καλά, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Καλά, ναι, αλλά. Εντάξει. Αν δεν βρεθούν με τη City, νομίζω ότι εκεί είναι τελικός. Ναι. Αν και ένα. Juventus Barcelona. Φτάνει πια αυτό με την Barcelona. Όχι. Θα τους κάνει και δύο εκεί. Το ιδανικό θα είναι. Το Juventus Barcelona. Καλά, κάτσε να περάσει την Barcelona. Από όλες τις απόψεις το ιδανικό. Barcelona πόσο είναι? 0-0 ήταν το πρώτο μάτσο. Πού? Σήμερα είναι. Barcelona Lyon είναι σήμερα. Ναι, όχι, πρέπει σήμερα να... είναι το. Bayern Liverpool σήμερα. Μαζί είναι αυτά τα δύο μάτσα. Δεν θυμάμαι απλά αν παίζει μέσα η Barcelona ή έξω. Όχι, είναι έξω, μέσα παίζει. Αυτό είναι. Barcelona Lyon 0-0 και Bayern Liverpool 0-0 τα δύο πρώτα μάτσα. Λοιπόν, είχε μια κηδεία στην. Να ρε, αυτά είναι. Αυτά που σου λένε. 0-0 και τα δύο τα πρώτα μάτσα. Τι δίνει Λιόν? 10,5. Μια χαρά. Έτσι όπως έχει πάει, δεν αποκλείεται να γίνει πάντα τέτοιο, με αυτά που έχουμε δει. Μπορείς και 6-0 ξεφτιλιστούμε βέβαια. Ναι. Αλλά... όπως και χθες που ελπίζαμε ότι η Σάλκε ένα γκολ, το 3-1 το... Μας δείτε, όχι με τον Τζοκαλέτο έλεγα. 3-1 ακριβές σκορ. Είπα εγώ κάτι. Όχι με τον Τζοκαλέτο. Ναι, το λάθος μου είναι που δεν το έπαιξα χάντηκα από 3-4 και 5 που ήθελα, τον Ζων. Φουσάλ και δεν βλέπετε. Πόσο να δίνετε το ακριβές. Δεν έχει έναν κανονικό ποδοσφαιριστή, μόνο πεταλένε. Ναι. Οι άλλοι όλοι είναι. Πόσο να δίνετε το ακριβές σκορ, θα δίνετε αρκετά. Πού να το σκεφτείς. Το ακριβές σκορ έδινε, θα σου πω εγώ τι έδινε. 41. Ναι. Αυτά έβλεπα. Είδα και ένα 7-1, δηλαδή είδα και τέτοια. Ναι. Ένα 6-2 έδινε πολύ. Το Bayern Liverpool. Αλλά μετά λέω πού να βάλω δύο κουλά. Bayern Liverpool. Bayern Liverpool με 0-0 πρώτο παιχνίδι, φίλε. Εγώ σε αυτά υποστηρίζω. Πάντα ότι ευνοείται. Πώς το λένε, ότι ευνοείται ο φιλοξενούμενος. 2-18. Είναι αυτός που έχει το πυραυλάκι να φάει ένα γκολ. Ενώ αν βάλει ένα, ο άλλος θέλει δύο μετά. 2-18. Σταύρο, πιστεύεις ότι με την τακτική αλλά Πετράκης της Ατλέτικο, δηλαδή να δίνει τους πλάγιους διαδρόμους και να τους αφήνει άπειρα γεμίσματα, αν δεν ήταν ο υπεράδοπος Κριστιάνο, θα είχε αυτή την εξέλιξη να κατάληξει το παιχνίδι? Δεν είναι μόνο ο Κριστιάνο πατάει περιοχή, Χρήστο μου. Δεν είναι. Πατούσαν 4 και 5 παίκτες της Juventus. Έγινε δηλαδή. Οι πλαγιοκοπήσεις γίναν ορθολογικά, δεν γίναν κουτουλού. Ναι, εντάξει, είναι λογικό να πέφτουν τα φωτό στο Ρονάλντο, αλλά όλη η Juventus δούλεψε. Δηλαδή, τρεις απίστευτα χάφτους, αποτελεσματικά. Πιάνεσαι ο Ματουιντή και ο Τσάν, έκαναν παπάδες. Ο Κελίνη πέρασε, είχε καμιά 4-5 key passes. Όπως και ο Μπονούτσι, δηλαδή. Κελίνη. Σοκ, μάτω στο κεφάλι του. Καθυστέρησε κιόλας. Αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Ξαναλέω, το project Juventus είναι απίστευτο. Από τη στιγμή που επέστρεψε στο καμπιονάτο. Και φυσικά, βρε Σιμεώνε, δεν το κάνεις αυτό στο πρώτο μάτς.
Εξάγουμε. Δηλαδή δεν το κάνεις το πρώτο μάτς, περίμενε να το κάνεις το δεύτερο άμα θες. Άμα σου βγει τέλος πάντων, δεν το κάνεις. Άπειρο. Το γύρισε μετά. Είδες τι, τι είπε. Τι να πει. Είπε για τον Ρονάλντο που κάνει σχεδόν το ίδιο τέλος πάντων. Και λέει το καταλαβαίνω. Λέει εντάξει, ήταν μια λογική αντίδραση εκείνη την ώρα του Ρονάλντο. Τι θα πει. Τι να πει. Γιατί το κάνεις το πρώτο μάτς. Δηλαδή. Δεν έχουν εκπαιδευτεί και 3-0 να έχει κερδίσει. Είναι μια λογική. Δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι τη Μαδρίτη. Δεν βλέπει το κάρμα. Τώρα πραγματικά. Έδειξε τα μπαλάκια σου. τα έδειξε. Κάνει το 2-0. Μπράβο, ρε Βιλιά. Να παίρνει το πάρε την πρόκληση του Τωρίνου και κατέβασε την Ποντελόνη. Αυτό κάτω εκεί. Και επίση και μια καταγραφή, ένα γεγονότο για να πάμε και στο διάλειμμα με φωτουρέ. Δεν γίνεται το δικό μα παιδί να τα δείχνει για να το παίξετε ευαίσθητη. Α, ναι, είναι και αυτό. Τα δείχνει ο Πέλκα. Ναι, ναι, ναι. Όλοι, δεν έδειξε. Τίποτα, αλταρά, ρε. Κούρεμα και ταμπέλα στο λαιμό. Τίποτα, κανονικά. Στην πλατεία στο τέλο. Και μόλι είναι λίγο πιο αριστοκρατικά τα μπαλάκια. Κοχώνε. Κοχώνε. Συχάματα, υποκριτέ. Βόδια. Μπράβο, Δημητράκη, ξαναδείξτε τα αγόρι μου. Ξαναδείξτε τα. Εγώ θα σε στηρίζω. Ωραία. Στο τελικό δείξτε. Στο τελικό και εγώ αυτό έλεγα. Δείξτε τι κάνετε έτσι και λάσο. Λάσο. Εντάξει, ταιριάζει λίγο. Και Λούκι Λουκ. Βάλε τον ύμνο του Λούκι Λουκ, Χρήστο. Πώ είναι ο ύμνο του Λούκι Λουκ. Έχει ύμνο ο Λούκι Λουκ. Ύμνο δεν έχει. Δεν έχει ένα. Κάτι, βάλε κάτι. Από Λούκι Λουκ, δεν έχει ένα σήμα εκπομπή. Ένα άντρα. Βάλε Thundercats. Δεν βαριέσαι. Λούκι Λουκ τώρα. Λάσο κάνει το Δημητράκι. Λάσο. Κολλάει και το Thundercats, αν το σκεφτείς. Πώς θα το σκεφτώ για πες μου. Μωρίς Σταύρο. Το μεγάλο, αν το σπαθεί. Thunder. Έλα, Στέργιο, πες λίγο Ρίτσι Καζίνο. Λοιπόν, Ρίτσι Καζίνο. Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο τελευταίες σας ευκαιρίες να απολαύσετε Δημήτρη Μπάση και Κώστα Καραφώτη. Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα για κάποια παράταση. Οπότε, όσοι δεν έχετε πάει στο θέατρο Βεργίνα, κανονίστε να πάτε Παρασκευή ή Σάββατο, εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public. Είναι προαιρετική η είσοδος στο καζίνο, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας, αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά την παράσταση. Αν θέλετε να πάτε μόνο στην παράσταση, στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα, δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας, μπορείτε να είστε από 5 μέχρι 105. Μαζί μας είναι η Αναδομό. Η Αναδομό προσφέρει προορμιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά πάντα. Οι άνθρωποι της Αναδομό είναι έτοιμοι όλη μέρα. Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο, για να πάτε μια βόλτα από εκεί, να μιλήσετε μαζί τους και να σας πούν ό,τι ιδέες έχουν. Πραγματικά είναι πολλές. Έχουμε δει στην πράξη του Σταύρου το σπίτι να γίνεται παλάτι κανονικά. Συνέπειε χρονοδιάγραμμα πάνω απ' όλα. Πολύ καλά πακέτα και σε καλές τιμές, αλλά και σε πολύ υψηλή ποιότητα. Και εξιάτοκες δόσεις στις προσφορές της Αναδομό. Μπείτε λίγο στο αναδομό.gr να πάρετε έτσι μια ιδέα από τα πακέτα που υπάρχουν, αλλά καλύτερα Εθνική Αντίσταση 171, να περάσετε από εκεί, να μιλήσετε από κοντά με τους ανθρώπους στο Αναδομό και στοίχημα.gr. Είπαμε σήμερα, έχετε δει τα δύο μεγάλα παιχνίδια. Bayern Liverpool με μηδενική Κανιώτα και Barcelona Lyon. 400 περίπου ειδικά στοιχήματα σε κάθε παιχνίδι. Οπότε δεν νομίζω να θέλει κάποιος να ποντάρει σε κάτι και να μην το έχει στοίχημα. Αλλά και όπως κάθε μέρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Υπάρχει το online καζίνο της στοίχημα, υπάρχει και το σερί με τύχη και ικανότητα να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Κατεβάζετε το σερί application, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα. Εδώ είμαστε. Παραδόξους. Γιατί πότε λείψαμε εδώ. Εντάξει, εγώ επιδημαλώνω με τα κουλούρια τώρα εδώ. Πιείς το νεράκι σου. Μην κάτσεις κάνεις το Σάμι. Έχουν πληγεί άνθρωποι έτσι, Στέργιο μου. Έχουμε μαζί μας την πρώτη μας συνέντευξη σήμερα. Τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, πρώην Center for του ΠΑΟΚ. Πρωταθλητής Ελλάδος. Πρωταθλητής Ελλάδος. Με τον ΠΑΟΚ, φυσικά. Σε μέσα σεζόν που ο ΠΑΟΚ είχε 5 φορές, εντάξει, να τα λέμε αυτά. Γιατί μου λένε εμένα πόσους φόρους να έχει μια ομάδα και με δύο καλά είναι. Καλά λέω, εντάξει, ναι. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Μιχάλη Ορδανίδη. Καλησπέρα Μιχάλη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας. Τι κάνεις, πώς είσαι. Από τη Ρόδο. Καλησπέρα. Καλά πρέπει να είσαι στη Ρόδο, πρέπει να έχει ήλιο. Όχι, δεν έχει καθόλου ήλιο, έχει κατακλυσμό. Πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή. Τι έχει σεμινάριο.
Έχουμε μια σχολή προπονητών UEFA-SE. Mm-hmm. Τελειώνουμε την Κυριακή. Ωραία. Και τι... είμαστε 10 μέρες εδώ, τελειώνουμε την Κυριακή. Πες μου λίγο για το επίπεδο των παιδιών που βγαίνουν από τις σχολές προπονητών πλέον. Δηλαδή, βλέπεις οι γενιές να εξελίσσονται, να ασχολούνται περισσότερο με τα προγράμματα, με τις αναλύσεις, με όλα αυτά που επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι, πραγματικά υπάρχει, θεωρώ, ένας οργασμός πλέον να βγάλουμε νέους προπονητές. Εδώ έχουμε ρίξει το βάρος όσον αφορά την εκπαίδευση αυτών των νέων προπονητών. Mm-hmm. Το UEFA-SE ανταποκρίνεται σε προπονητές οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα αναπτυξιακά τμήματα, δηλαδή με μικρές ηλικίες, mm-hmm. από ηλικίες 5-6 χρονών έως 15-16. Mm-hmm. Γιατί κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί υπάρχει πρόβλημα, σε αυτές τις ηλικίες να υπάρχει ανάλογη εκπαίδευση, mm-hmm. έτσι ώστε αυτοί οι παίκτες να βελτιωθούν. Γιατί και κατά ψέματα βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετούς ξένους. Mm. Αυτό σημαίνει πλέον ότι σιγά σιγά, ενώ έχουμε πολύ ταλέντο στην Ελλάδα, ίσως αυτό το ταλέντο δεν εκπαιδεύεται σωστά για να είναι έτοιμο στην ηλικία των 17, 18, 19, 20 χρονών να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι και πιο ανταγωνιστικοί σαν παίκτες και να μπορούν τους ξένους παίκτες αυτούς που έρχονται από κάποιες χώρες προηγμένες εντός εισαγωγικών να μπορούν να σταθούν και οι δικοί μας. Έτσι λοιπόν δίνουμε το βάρος. Mm-hmm. Το βάρος στους προπονητές, οι οποίοι θα έχουν τις αναπτυξιακές ηλικίες στα χέρια τους, να μπορούν να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους νέους παίκτες. Μήπως το πρόβλημα, γιατί εγώ αυτό παρατηρώ τώρα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Μήπως το πρόβλημα είναι στην πνευματική προετοιμασία κυρίως. Η πνευματική προετοιμασία έχει σχέση και με την παιδεία η οποία υπάρχει στην ελληνική οικογένεια. Θεωρώ ότι τα Ελληνόπουλα είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Το DNA του Έλληνα είναι πολύ ψηλό. Και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά σε σχέση με αυτό νοητικά που είπατε, mm-hmm. συνήθως αυτοί που νοητικά μπορούν να δεχθούν καταστάσεις πιεστικές πιο εύκολα, είναι και αυτοί που θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ακριβώς, εκείνη αλλά διαφορά. Υπάρχει και ένα θέμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Επειδή μιλάμε για πνευματική προετοιμασία, λοιπόν, και επειδή μιλάμε και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει τη θέση, βλέπεις χθες, γιατί είμαι σίγουρος ότι το είδες, το Juventus Atlético Madridis. Έχει ζήσει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή ποτέ ξανά στη ζωή σου που να, σε ένα παιχνίδι που είναι ανάποδα τα πάντα στην πρώτη αναμέτρηση και σε ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και καταφέρνει να γυρίσει μια τέτοια σειρά σχεδόν μόνος του? Σίγουρα αυτός ο Ρονάλντο είναι, εγώ πιστεύω θα ξεπεράσει και το φαινόμενο Ρονάλντο, τον παλιό τον Ρονάλντο. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένας γεννημένος νικητής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συγχρόνως το λατρεύουν και το μισούν πολύ. Άλλοι το μισούν γιατί τα κατορθώματά του πραγματικά είναι τέτοια έτσι ώστε να μην μπορούν άλλοι να τα καταφέρουν. Άλλοι τον αγαπάνε γιατί πραγματικά σε μια ηλικία 35 ετών, 34 ετών που είναι τώρα και όταν κάθε χρόνο επί 15 χρόνια παίζει 60 παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο και όλα στο κόκκινο, μπορεί πάντα να τα απεξέρχεται, δηλαδή σημαίνει ότι πάντα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και είναι ο πρωταγωνιστής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Ρονάλντο, πλέον δεν σκέφτεται τα χρήματα. Mm-hmm. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η δόξα, δηλαδή να αφήσει το στίγμα του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ένα στίγμα τέτοιου ποδοσφαιριστή που να μην έχει ξαναβγεί άλλος. Mm-hmm. Ακόμη και ο Πελέ. Mm-hmm. Δηλαδή, τα κατορθώματα του πλέον όταν ακούς πόσα γκολ έχει βάλει στο Europa League και στο Champions League, τις πόσες συμμετοχές, τα πόσα πρωταθλήματα, τα πόσα Champions League, πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι με αυτό το ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι πλέον το έχει πάρει προσωπικά. Βλέπουμε ότι τα μηνύματα που περνάει πλέον είναι προσωπικά μηνύματα, mm-hmm. και με τις διάφορες κινήσεις που κάνει, θέλω να πω, mm-hmm. αλλά και με τις διάφορες κινήσεις που κάνει όσον αφορά τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης θα αφήσει το στίγμα του στο σύγχρονο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε στα δικά μας που γνωρίζεις και πάρα πολύ καλά, τα παιδιά τα οποία είναι στο ξεκίνημα της καριέρας τους. Εμείς εδώ με τον ΠΑΟΚ ασχολούμαστε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν παίκτες υψηλών προδιαγραφών. Δουλεύεις με αρκετούς από αυτούς στην Εθνική Ελπίδα. Πολλή κουβέντα γίνεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επιστροφή του στην ομάδα για τον Λάζαρο τον Λάμπρου. Μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες γι' αυτόν? Ο
Λάζαρος ο Λάμπρου είναι ένας από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Επειδή τον έχω ζήσει προσωπικά στην εθνική ομάδα, την προηγούμενη των Εθνικών Ελπίδων, όπου τον είχαμε και τον βλέπαμε και τον έβλεπα προσωπικά το τι έκανε στην προπόνηση, πραγματικά είναι ένα αφεντικό ποδοσφαιρικό ελληνικό ταλέντο. Είναι ένα παιδί 22 ετών, είναι το 97 γεννηθής. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι είναι με τις ανάλογες συνθήκες όμως αν υπάρχουν. Και θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, δηλαδή οι ξένοι ποδοσφαιριστές μπορούν να βοηθήσουν τα Ελληνόπουλα, δηλαδή όπως βοηθά τώρα και τον Λιμιό και τον Μπέλκα, γιατί όπως είπα και προηγουμένως είναι λίγοι Έλληνες δυστυχώς που παίζουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι ο Λάμπρου μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεσηκώσει την Τούμπα, γιατί είναι και διεσδυτικός, γρήγορος, τριπλέρ, έχει την ποδοσφαιρική νοημοσύνη, στο ένας εναντίον είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, γρήγορος, με καλή, πολύ καλή σέντρα, και βλέπω ότι τελευταία και στο Ολλανδικό τώρα πρωτάθλημα που είναι δανεικός βάζει και αρκετά γκολ. Εμένα χαρά μου είναι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και να δείξει το πλούσιο ταλέντο του. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σηκώσει τρεις παίκτες που είναι project, δηλαδή να έχει και τον Λάμπρου, να έχει και τον Λιμιό, να έχει και τον Ζαμπά. Λιμιός είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει αρκετή δουλειά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε ότι ο κύριος Λουτσέσκου τον έχει και στη μετάβαση από επίθεση στην άμυνα. Πολύ καλά παίζει τον ρόλο και του αμυντικού. Έρχεται λίγο δύσκολα στον γκολ. Αυτό πώς λύνεται, Μιχάλη, έχουμε αυτό το θέμα. Πώς λύνεται αυτό? Είναι μια κουβέντα που την είχαμε τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, όταν τον ρώτησα γιατί ήταν συμπαίκτης στον Ατρόμητο, τι στοιχεία έχει ο Λιμιός. Και μου είπε τότε που ήταν 18 ο Λιμιός, ότι έχει πολύ καλά στοιχεία, έχει πολύ καλή ταχύτητα, έχει πολύ καλά αθλητικά προσόντα, έχει πολύ καλή τεχνική, δεν έρχεται στον γκολ. Ωραία. Αυτό πώς το σώζεις? Αυτό πώς το σώζεις? Αυτό πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στην προπόνηση, με στόχο τον γκολ. Πρέπει πλέον να κατανοήσει τη βάση της θέσης της οποίας παίζει, που είναι σαν δεξί χάφι, αριστερό χάφι, ότι εκτός από το να κάνει σέντρα, εκτός από το να δώσει μια πάσα, εκτός από το να γυρίσει πίσω και να μαρκάρει τον Μάτος παραδείγματος χάρη όταν βγαίνει σαν δεξιμπακ, πρέπει κάποια στιγμή να πει ότι εγώ κάθε χρόνο που ο κύριος Λουτσέσκου μου δίνει 15-20 παιχνίδια να παίξω, ότι πρέπει να βάλω και 8-10 γκολ. Αυτά τα γκολ πρέπει να τα βρει, γιατί και αυτός είναι το 98 γεννηθής, είναι μικρός, έχει χρόνο ακόμη να δουλέψει επάνω σε αυτά τα στοιχεία, αλλά καλός ή κακός πρέπει τουλάχιστον 8 με 10 γκολ να έχει κάθε χρόνο. Πρέπει περισσότερο να ασχοληθεί με το θέμα της προπόνησης, θεωρώ. Έτσι, γιατί την ταχύτητα την έχει. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν έχει. Είναι αυτό, του λείπει μόνο αυτό. Δεν έρχεται αυτό καθόλου όμως τον γκολ. Εντάξει, δηλαδή είναι, πολλές φορές είναι και εκνευριστικό να ξέρεις ότι ένα παιδί έχει όλα τα άλλα στοιχεία, αλλά αυτό δεν το ψάχνει, που είναι και ο βασικός άξονας για να κάνει top καριέρα, εντάξει, στη θέση που παίζει. Ναι, γιατί ψάχνει το χώρο, τον πλάγιο χώρο που είναι ο ελεύθερος χώρος, εκεί έχει το πλεονέκτημα, δηλαδή στο ένας εναντίον ενός να φύγει τον αντίπαλο back, και αυτό κάνει. Ενώ πρέπει να κλείνει προς τα μέσα, όπως έκανε ο Παπαδόπουλος, όπως είπατε προηγουμένως, όπως έκανε ο Σαλπικίδης, όπως έκαναν παλαιότερα άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συγκλίνανε προς το χώρο του πέναλτι και της μικρής περιοχής, για να φτάσει στην τελική ενέργεια, σε μια αγωνιστική ενέργεια, η οποία θα είναι το σουτ, θα είναι το πλασέ, θα είναι η κεφαλιά, έτσι ώστε άμεσα να έχει τον γκολ. Βλέπουμε, καλός ή κακός, δεν φτάνει σε αυτή την τοποθέτηση. Εκεί πρέπει να το δουλέψει ο προπονητής του, και ιδιαίτερα και ο κύριος Λιμιός με τον κύριο Λουτσέσκου, να έχουν ακόμη και συνεδρίες, μπορώ να πω, δηλαδή ατομικές προπονήσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι μικρός ο Λιμιός. Ο Δημητράκης είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος, δεν έχει πάρει τα χρόνια. Εννοείται. Και γι' αυτό σε πρέπει να δουλέψει. Εννοείται. Υπάρχει μια φουρνιά του ΠΑΟΚ τώρα που 8 παιδιά είναι βασικοί στην Εθνική Νέων. Τα περισσότερα τα ξέρει νομίζω ο Μιχάλης. Ναι. Μπορείς να μας πεις 5 πράγματα για αυτούς, γιατί σίγουρα τους γνωρίζεις. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα με τη μετάβαση από το ποδόσφαιρο των Ακαδημιών στο επαγγελματικό. Σίγουρα δεν γίνεται να παίξουν όλοι ποδόσφαιρο. Αλλά κακά τα ψέματα, εγώ δεν θυμάμαι άλλη φουρνιά του ΠΑΟΚ τόσο ποιοτική σε αυτές τις ηλικίες. Πραγματικά αυτή η φουρνιά του Διχίλιαρων, ναι, έτσι παρακολουθώ και εγώ στο πρωτάθλημα K19, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να το ξεκινήσω έτσι. Ναι. Τώρα, βλέποντας τον ΠΑΟΚ και τα παιδιά αυτά είναι επαγγελματίες,
όπως είναι ο Τσαούσης αριστερό μπακ με το Λίρα τη δεξί μπακ. Είναι οι δύο στόπερο Μιχαλίδης με το Διαμαντή. Mm-hmm. Έτσι, είναι η μπροστινή τριάδα ο Δούμτσης, ο Γαϊτανίδης με τον Καρκαλατζίδη. Mm-hmm. Είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά είναι παίκτες βασικοί της Εθνικής Νέων mm-hmm. και αύριο μεθαύριο της Εθνικής Ελπίδων. Αλλά θεωρώ όμως το πρωτεύον είναι να παίξουν σε αυτό το μεγάλο σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ. Να μπουν mm-hmm. δηλαδή στην Τούμπα με 30.000 κόσμο και να μπορεί ο Λίρατζης να ανταπεξέλθει με τις δυσκολίες του μάτος, να μπορεί ο Τσαούσης να ανταπεξέλθει με τις αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσει με το Βιερίνια. Mm-hmm. Όλο το θέμα είναι αυτό εδώ. Δηλαδή του χρόνου τα παιδιά αυτά που κάποια από αυτά τα παιδιά δεν θα παίζουν στην ΚΑΠΑ 19 και θα κάνουν προπόνηση με την μεγάλη την ομάδα, να μπορούν να γίνουν βασικοί τουλάχιστον να πάρουν 15-20 παιχνίδια σαν αλλαγές με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί θα έχουν φτάσει στην ηλικία του 19-20 χρονών και θα πρέπει να ξέρουν να ανταγωνίζονται, γιατί μόνο με την ανταγωνιστικότητα γίνονται καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μεγάλα ταλέντα αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Τους παρακολουθούμε συνέχεια. Σίγουρα και ο ΠΑΟ, τη στιγμή που ξοδεύει και ένα κάρο λεφτά 1,5 με 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο για τμήματα υποδομής, ο στόχος είναι αυτός εδώ. Να περάσουν δηλαδή στη μετάβαση της μεγάλης ομάδος. Όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν θα παίζουν στην Μεσήμβρια, δεν θα παίζουν στα γυμναστήρια της Ουρωτής με 150-200 φιλάθλους. Mm-hmm. Θα παίζουν με 30.000 κόσμο. Και σε μια τυχόν λάθος ενέργεια θα ακούσουν και την αποδοκιμασία και θα πρέπει πλέον να αντέξουν ψυχολογικά και σε αυτό που είπατε προηγουμένως, νοητικά να μπορούν να το ξεπεράσουν mm-hmm. και να το διαχειριστούν. Ο Μιχάλης Ιορδανίδης, αν ήταν στον ΠΑΟΚ σήμερα, θα ανέβαζε τα δύο στόπερ της ΚΑΠΑ 19 ως τέταρτο-πέμπτο στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πρώτες γραμμής, και τα δύο μπακ ως backup των μιας ομάδας η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ διαθέτει την καλύτερη άμυνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ο Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Μάτος και ο Βασκαλάκης είναι mm-hmm. η καλύτερη πεντάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα, εγώ να τα φέρω αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα που πιστεύω ήδη δουλεύουν. Mm-hmm. Δηλαδή ο Λίρατζης με τον Παλογιάννη ήδη κάνουν προπονήσεις mm-hmm. με την πρώτη mm-hmm. ομάδα. Αυτό είναι γνωστό. Και ξέρω ότι και κάποιες προπονήσεις και ο Μιχαλίδης με τον Διαμαντή, αυτά τα παιδιά όλα σιγά σιγά θα περάσουν στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάτε τα μία ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, τη στιγμή που κάνει πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Θέλει να πάρει τον Ντάμπλ, είναι στο κύπελο, είναι στην Ευρώπη και πάντα έχει τρεις στόχους. Πρέπει αυτά τα παιδιά όταν περάσουν τη μετάβαση να είναι λίγο ομαλή. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για τέταρτο πέμπτο στόπερ, για backup. Κοιτάξτε, παλαιότερα έχει γίνει και με τον Μπούγκουρα, έχει γίνει και με τον Μαλεζά όταν ήταν μικρός. Mm-hmm. Όλα αυτά τα παιδιά σιγά σιγά περνάνε. Το θέμα είναι αυτά τα παιδιά να μάθουν να αντέχουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό που είπα προηγουμένως. Okay. Στον ανταγωνισμό και στον συναγωνισμό. Εδώ είναι τώρα να τα παιδιά αντέξουν. Να μην επαναπαθούν σε ότι είναι στο ΠΑΟ και φοράνε τη φόρμα του ΠΑΟ και είναι γύρω-γύρω από την Τούμπα. Με αυτή την έννοια. Ναι, μην επαναπαθούν ότι είναι κάνουν 300 παιχνίδια από την πρώτη ομάδα. Τότε θα επαναπαθούν. Ακριβώς. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπουμε? Το πρωτάθλημα σήμερα σίγουρα ο ΠΑΟ και έχει μια ομάδα η οποία είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές. Διαθέτει ένα ρόστερ τέτοιο ώστε ο προπονητής να έχει την ανάλογη ευκολία να διαλέγει αυτούς που πρέπει να διαλέξει για να παίρνει το ανάλογο αποτέλεσμα. Οι ποδοσφαιριστές έχουν φοβερή ψυχολογία. Βλέπουμε ότι δεν χάνουν πουθενά, είναι άχαστοι εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Έτσι έχουν περάσει όλα τα ντέρμπι τα οποία τα έχουν κερδίσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχολογία. Mm-hmm. Εντάξει, μένουν κάποια παιχνίδια τα οποία καλώς ή κακώς θα πάρει σίγουρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα το πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και αν έρθει και το κύπελο, θα είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει double. Δεν έχει ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ double. Έφτασε κοντά το 85. Έχει πάρει και τα πρωταθλήματά του είναι λίγα. Είναι μόνο δύο πρωταθλήματα. Μιχάλη, είναι πολύ λίγα. Mm-hmm. Μιχάλη, τι σε εντυπωσιάζει στον ΠΑΟΚ του τελευταίου χρόνου, στο τεχνικό κομμάτι ή σε οτιδήποτε άλλο? Τι είναι αυτό το στοιχείο που σε εντυπωσιάζει? Με εντυπωσιάζει η σταθερότητα των παικτών όσον αφορά την απόδοση σε κάθε παιχνίδι, γιατί τα έχω δει όλα τα παιχνίδια. Με εντυπωσιάζει το ότι αυτοί οι παίκτες πραγματικά είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι από το κάτω ράφι, είναι από το πάνω το ράφι. Το σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και με εντυπωσιάζει η σταθερότητα ειδικά της άμυνας και ειδικά αυτού του παίκτη που λέγεται Βιερίνια, ο οποίος σε μια ηλικία 34 ετών μπορεί
πραγματικά και είναι ο αρχηγός, ο leader που λένε, αυτός ο οποίος ο αρχηγός όλων των παικτών, ο οποίος ένας ποδοσφαιριστής που την ελληνική ταυτότητα την έχει περάσει στο πετσί του, βλέπω ότι μιλάει πολύ καλά ελληνικά, και το τελευταίο που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το έχω παρατηρήσει είναι τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια πηγάζουν μια υγεία, αυτό φαίνεται όταν αγκαλιάζονται και πανηγυρίζουν όλα τα παιδιά μαζί, και περνάει σε όλο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι η πιο υγιέστατη ομάδα. Αυτό είναι που νομίζω που κάνει τη διαφορά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια εκεί πέρα στην Σχολή Προπονητών. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Καλή επιτυχία στην Εθνική, εννοείται. Η Εθνική ξεκινάμε με δύο φιλικά τώρα. Ενσωματώνουμε και εγώ τελειώνοντας τη Σχολή Προπονητών στη Ρόδο. Από Δευτέρα μαζευόμαστε με τη νέα Εθνική Ελπίδων, με τους γεννηθέντες 98-99. Ξεκινά μια προσπάθεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2019-2021. Και Θεός βοηθός των εισαγωγικών, με δύο φιλικά, ένα φιλικό στην Σλοβακία μέσα και ένα φιλικό με το Μαυροβούνιο μέσα στην Ελλάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Μιχάλης Σουλτανίδης. Ωραία κουβέντα. Ποδοσφαιράνθρωπος, χρόνια στα γήπεδα, σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, το αντιλαμβάνονται αυτό που λέω. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Στέργιο, χορηγή μας. Λοιπόν, Ρίζες Καζίνο και Θέατρο Βεργίνα, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες και ενδεχομένως οι τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, στην κορυφαία σκηνή της πόλης. 10 παρατέρατο ξεκινάει η παράσταση, παύλα συναυλία, παύλα σόου. Οπότε, όσοι δεν έχετε πάει στο Θέατρο Βεργίνα, κανονίστε να πάτε, κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του Καζίνο όλο 24ωρο. ticketservices.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217 234 56 και 7. Θυμίζω είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζεσι Καζίνο, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, απλά πρέπει να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής. Η στοίχημα είναι μαζί μας, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, γρήγορα και με ασφάλεια, πολύ μεγάλες αποδόσεις, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα, όλες οι επιλογές, cash out, τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail όλο το 24ωρο, με live chat, με email, με όλους τους τρόπους. Υπάρχει φυσικά και το online καζίνο διαθέσιμο για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, όπου και να βρίσκεστε, για δυνατές συγκινήσεις και πολύ μεγάλα κέρδη σε όλα τα δημοφιλή παιχνίδια που υπάρχουν σε ένα καζίνο, και υπάρχει και το Serie Application, το οποίο κατεβάζετε είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android, και με ικανότητα τύχη και με σωστές προβλέψεις διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Και φυσικά μαζί μας η Αναδομό, έχοντας κλείσει μια δεκαετία επιτυχημένης παρουσίας του χώρου των κατασκευών, νομίζω είναι κατάλληλη για να σας δώσει τις συμβουλές και να αποπερατώσει τις εργασίες που θέλετε, είτε για να ανακαινήσετε το παιδικό δωμάτιο, είτε να ανακαινήσετε το μπάνιο, είτε να ανακαινήσετε την κουζίνα, ή να ανακαινήσετε ολόκληρο το σπίτι σας. Αναδομό, παύλα, ανακαίνιση.gr. Μπαίνετε στο site και βλέπετε όλες τις προσφορές που υπάρχουν, μέχρι 6 άτοκες δόσεις και πάρα πολλά προγράμματα για να κάνετε το σπίτι σας όπως ακριβώς θέλετε. Η Αναδομό, η οποία βρίσκεται πλέον στην Καλαμαριά, στον δρόμο της Γεωργικής Σχολής, δίπλα στα McDonald's, για να έχετε και μια εικόνα, εύκολη πρόσβαση, πολύ εύκολο πάρκινγκ. Κλείνετε ραντεβού με τους ανθρώπους της Αναδομό, τους λέτε τι θέλετε, σας λένε τις ιδέες τους και καταλήγετε στις καλύτερες επιλογές για εσάς. Αυτά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και πανεχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Πάντα φυσικά στο Λίμπερο 107.4. Αυτό που λέω στέλνω, στο ΠΑΟ 24. Ό,τι λέω, φίλε, είναι εγγύηση, να ξέρεις. Εγγύηση, και ό,τι γράφω γενικότερα. Εγγύηση. Και πάμε να μας εξηγήσει ο Νίκος, γιατί ο Νίκος Μοσκοβίτης που είναι μαζί μας και θα μας αναλύσει τα θέματα μπάσκετ. Το παιχνίδι της ομάδας μας δηλαδή με την ΑΕΚ σήμερα, που ο ΠΑΟ καλείται να καλύψει 9 πόντους διαφορά από την ήττα του πρώτου αγώνα. Να μας εξηγήσει γιατί στην Ένωση ακολουθούν παροχημένες λογικές διαρροών που μας έχει συνηθίσει συνήθως ο Άρης μας, ο οποίος είναι στα δίχτυα της Επιτροπής Διοντολογίας. Θα το αναλύσουμε και αυτό που είναι εξαιρετικά φορμαρισμένη τελευταία. Νίκο, τι γίνεται με το θείο τον Δεφίνε, θα παίξει ή δεν θα παίξει? Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει κιόλας, έτσι νομίζω. Ναι, χθες λέγανε αυτοί ότι είναι εκτός.
χθες λέγαμε ότι πήγε να προπονηθεί και πονούσε. Ναι. Okay, Ανάστα, νομίζω... ο Λάζαρος Θείοντορ δηλαδή. Ναι, ναι. Έχουν κερδίσει 9 πόντους, έχουν 3 εκατομμύρια budget. Τι φοβούνται ακριβώς. Κοίτα, ότι υπάρχει ένα θέμα με το Θείοντορ, υπάρχει. Αλλά το υπάρχει ένα θέμα μέχρι το δεν παίζω, είναι μια απόσταση, έτσι. Ναι. Επίσης πιθανολογώ ότι και ο Θείοντορ θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι, οπότε και το όποιο ζήτημα μπορεί να έχει μετά από ένα διάστημα που έπαθε, ας πούμε, πριν τις 4 ημέρες, με πολύ δέσιμο, με καμιά ένεση, άμα χρειαστεί, παίζει. Οπότε, και επειδή δεν έχει άλλες εναλλακτικές εκεί, είναι η αλήθεια, είναι η θέση που έχει θέμα. Και τον Ξανθόπουλο, ναι. Νομίζω ότι ο Θείοντορ είτε έτσι είτε αλλιώς θα αγωνιστεί. Για μένα το θέμα για τον Θείοντορ δεν είναι το αν θα αγωνιστεί. Πιστεύω θα παίξει. Το θέμα είναι η κατάστασή του. Δηλαδή αν δεν είναι στο 100% το ΠΑΟΚ, ναι, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Γιατί είναι πολύ σημαντικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ από τη στιγμή που προσαρμόστηκε. Και όντως βοηθάει πολύ με τον τρόπο με τον οποίο κυρίως δημιουργεί και όχι τόσο εκτελεί, αλλά στο κομμάτι της δημιουργίας είναι πολύ πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμο σήμερα και θα παίξει κανονικά σε αυτό το μάτσο. Εμείς πώς είμαστε? Ο ΠΑΟΚ καλά είναι, δεν έχει κάποιο θέμα πλην του Jones, να έχει προκύψει κάτι καινούργιο. Είχε ουσιαστικά, αν βάλουμε και τη σημερινή προπόνηση, 3 καλές προπονήσεις για αυτό το παιχνίδι, το σημερινό. Και το σημαντικότερο είναι να είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτά τα πράγματα που έπρεπε να κάνει και στο πρώτο μάτι και δεν τα έκανε. Και ουσιαστικά να καλύψει αυτή τη διαφορά. Τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνει και το ξέρει, και το έχει κάνει στα παιχνίδια που έχει κερδίσει στην ΑΕΚ, είναι να τις περιορίσει το επιθετικό rebound και να μην τις επιτρέψει να κλέψει μπάλες και να τρέξει. Το έκανε στην πρώτη περίοδο, τα επέτρεψε και τα δύο του πρώτου αγώνα και έμεινε πίσω με 24 πόντους και μετά κυνηγούσε. Αν το επιτρέψει και σήμερα σε ένα ΟΑΚΑ που θα έχει πάρα πολύ κόσμο όπως φαίνεται, δεν νομίζω θα έχει ελπίδες να διεκδικήσει κάτι. Αν αυτά τα δύο πράγματα τα κάνει, είναι σε μια normal επιθετικά ημέρα, και τα λέω normal δεν εννοώ να τα βάζει όλα, εννοώ να είναι στους μέσους όρους του εκτός έδρας, νομίζω ότι μπορεί να εκδικήσει τη νίκη και την πρόκριση ως το τέλος. Και επειδή το λέγαμε και χθες με το Στέργιο, ο ΠΑΟΚ θα δούμε το λογικό ότι έχει χάσει ποτέ μέχρι 9 πόντους και μπαίνει στο δεύτερο για να κάνει την ανατροπή. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά η ΑΕΚ είναι πιο ποιοτική, έχει καλές επιλογές για αυτό το επίπεδο. Αλλά αν της κόψει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τα ξέρει ο ΠΑΟΚ και το έχει κάνει, ξανά μπορεί να διεκδικήσεις πράγματα. Και επειδή είναι πολύ περίεργη διαφορά, δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε μικρή, το να είσαι πίσω στο σκορ και 4 και 5 και 6 πόντους, ακόμα και κανένα δεκάδο από το τέλος, σου δίνει τη δυνατότητα ακόμα και έτσι να διεκδικήσεις πράγματα. Χθες, ας πούμε, η Βενέτια που είχε χάσει 23 πόντους την Ρωσία από την Νίζη Νόβγκορον, κέρδισε 18, αποκλείστηκε, αλλά μέχρι το τέλος διεκδικούσε την πρόκληση. Θέλω να πω λοιπόν ότι η διαφορά των 9 πόντων είναι πολύ πολύ περίεργη. Μπορεί όντως να αποδειχθεί πολύ σημαντική για την ΑΕΚ για να εξασφαλίσει την πρόκληση. Μπορεί, αν ο ΠΑΟ κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι, στο τέλος είναι αυτός που θα πανηγυρίζει σήμερα. Κύριε, το κλειδί είναι να είναι κοντά στο σκορ, δηλαδή να είναι στην ισοπαλία, κανένα 5-6 λεπτό πριν το τέλος της αναμέτρησης. Και εκεί να πάει στα μεγάλα σουτ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Η ΑΕΚ έχει πολύ πιο γεμάτο ρόστερ. Για να φτάσει εκεί το παιχνίδι, θα πρέπει σίγουρα ο ΠΑΟΚ να παίξει αποτελεσματική άμυνα. Στο δικό μου το μυαλό δεν ξέρω αν το επιτρέψουν οι διαιτητές. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρο. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει άμυνα. Τώρα, αν τον αφήσουν να παίξει άμυνα. Έχει και Ουκρανού και Ρουμάνου αυτό το παιχνίδι. Okay. Έχει κανονικού διαιτητές, φαινομενικά τουλάχιστον. Έναν Ισπανό τον Κόντε, έναν Γάλλο τον Ρωσό και έναν Ιταλό τον Λαντζαρίνι. Okay. Σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ναι, έχει ποιότητα, προφανώς και έχει και μεγαλύτερο, πιο ποιοτικό βάθος από τον ΠΑΟΚ πλέον. Απλά είναι μια ομάδα η οποία αν δεν της βγει το πρώτο της πλάνο, που είναι συγκεκριμένα πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο το πλάνο B το έχει έτοιμο. Και αν δεν έχει και στο 100% το Θείοντορ, που όντως μπορεί να έχει κλειδώσει σε πολλά πράγματα, το αν δεν τον έχει εννοώ, δεν τον έχει στο 100%, γιατί εγώ πιστεύω θα παίξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, αν χαλάσει το μυαλό των παιχτών της ΑΕΚ, δηλαδή ο Γκρίφιν είναι ένας παίκτης που δίνει τρομερή ενέργεια, αν του την κόψεις, δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει.
ο Σάντρος είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει πολύ ενέργεια μέσα από την άμυνα. Αν τον ξεχαρβαλώσεις από εκεί, μπορείς πραγματικά να τον βγάλεις εκτός αγώνα. Ο Ματσιούλης είναι ειδική περίπτωση, γιατί για μένα ο Ματσιούλης είναι παίκτης στην Ευρωλίγκα και πραγματικά έχει τον τρόπο να βοηθάει την ομάδα του ακόμα και σε μέρες που δεν είναι καλός. Ο Χάντερ κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ τον έχει επενεργοποιήσει σε κάποια παιχνίδια φέτος. Μπορεί να το κάνει και σε αυτό. Ο Σάκοτας στη μέρα του μπορεί να σε διαλύσει. Ο Σάκοτας στη μέρα του μπορεί να σε διαλύσει, αλλά μπορεί να σε διαλύσει και εσύ όταν είναι στο παρκέ χτυπώντας τον διαιρετικό στην άμυνα. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι πράγματα και μικρά τρίκ τα οποία μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν τα έκανε σε μεγάλο βαθμό στο πρώτο ματς και γι' αυτό το πλήρωσε. Αλλά παρόλα αυτά η διαφορά των 9 πόντων του δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσει πράγματα σε αυτήν τη ρεβάν σήμερα. Προφανώς και θα πρέπει επίσης να μην επηρεάσει από ένα γήπεδο το οποίο θα έχει, σύμφωνα με όσα φαίνεται, με όσα βγαίνουν και τα προποτάσεις και με την προπόνηση που υπάρχει, 12-13.000 κόσμους. Έτσι. Δεν είναι εύκολο γι' αυτό. Το Άκη έχει πιο εύκολη έδρα όταν έχει πολύ κόσμο. Οπότε γενικά όλα τα δεδομένα πριν το ματς φαίνεται να είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είσαι το ματς αυτός να τα κάνει εύκολα. Και εγώ ποντάρω και σε κάποια πράγματα και στην προσωπικότητα κάποιων παιχτών. Του Γκος, του Μαργαρίτη, εγώ δεν νομίζω ότι ο Γκος έχει αφήσει έτσι μέσα του το ότι στο προηγούμενο παιχνίδι δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα όπως θα ήθελε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Οποίος... Ξεκινάμε από εκεί η κουβέντα σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, ότι αν ο Γκος και ο Χάτζερ είναι οι δύο παίκτες του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε μία εβδομάδα αποχής, την έλλειψη ρυθμού των Αμερικάνων που έλειπαν, τον τραυματισμό του Χάτζερ που ήταν εκτός τόπου και χρόνου και είναι λογικό σε έναν βαθμό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την αναμπομπούλα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στην προσπάθειά του να κρατηθεί εν ζωή. Δεν ήταν απλό το πράγμα. Αυτό δεν γίνεται να μην επηρεάσει μια ομάδα. Και αν δεν την επηρεάσει με το χολαργό που η δυναμικότητά του δεν είναι top, σε ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος του προετοιμάζει ένα μήνα, θα τον επηρεάσει. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό είπα ότι η ομάδα έκανε τρεις καλές προπονήσεις, που είναι αρκετές σε αυτό το επίπεδο για αυτό το παιχνίδι. Γιατί και τη Δευτέρα. Και χθες και σήμερα το πρωί, ουσιαστικά προπόνηση ήταν σήμερα στο ΆΚΑ, δεν ήταν σουτάκι απλά. Ήταν τρεις καλές προπονήσεις για αυτό το σημερινό παιχνίδι. Τρεις καλές προπονήσεις για το πρώτο παιχνίδι δεν έχει κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, μία δεν έχει κάνει. Τι είναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το αναφέρω. Εντάξει. Okay. Γενικά, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να ελέγχει το ρυθμό όσο μπορεί περισσότερο, έτσι, γιατί δεν μπορώ να περιμένω από τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτι μέσα στο ΆΚΑ με τόσο μεγάλο κίνητρο, με την ΑΕΚ, με τον κόσμο της και όλα αυτά να ελέγχει το παιχνίδι 40 λεπτά. Έτσι. Όπως επίσης δεν μπορώ να περιμένω από τον ΠΑΟΚ να μην επιτρέψει κανένα επιθετικό rebound στην ΑΕΚ. Έτσι, προφανώς και δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι και αυτό και ο ΠΑΟΚ η πιο δυνατή ομάδα στο αμυντικό rebound. Έτσι και αλλιώς και στην διοργάνωση και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά το να ελαχιστοποιήσει τα επιθετικά rebound της ΑΕΚ, να μην της επιτρέψεις να έχει δεύτερες επιθέσεις που τόσο πολύ σε πλήγωσαν στο πρώτο μάτς. Και να μην της επιτρέψεις να σου χαλάει τις επιθέσεις σου, να σου κλέβει κάποιες μπάλες, να βγάζει είτε εφηδιασμός είτε γρήγορες επιθέσεις, γιατί σε αυτό είναι πολύ καλή ΑΕΚ. Στη γρήγορη επίθεση να σε βρίσκει ανοργάνωτο στην άμυνα. Αν αυτά τα δύο πράγματα τα κάνεις, που δεν είναι και τόσο δύσκολα, λέω εγώ. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά προϋποθέτει τέλος πάντων ένα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Ναι, κοίταξε. Αν αυτά τα πράγματα τα έχεις. Το επιθετικό rebound, ok, δεν είναι μια υπόθεση που την ελέγχεις από μόνος σου, παίζει και ο αντίπαλος, αλλά το να έχεις μυαλωμένες επιθέσεις, όχι επιθέσεις βεβιασμένες, τραβηγμένα σουτ και να μην αφήσει τον αντίπαλο να τρέξει, νομίζω είναι μέσα στις δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Και μπορεί και σε ένα τέτοιο μάτς που δεν διεκδικείς μόνο μια νίκη, διεκδικείς μια διαφορά, μπορεί να χρειαστεί και λίγο ινδιάνικο να τον πάσεις στην επίθεση. Ναι, να βάλεις σημειωνία, σωστό. Έτσι πάει. Γιατί είναι πολύ περίεργη σειρά. Είναι πολύ περίεργη αυτή η διαφορά των πόντων. Αλλά εμείς μιλάμε με βάση τη θεωρία και με το τι έχουμε δει από τις δύο ομάδες που έχουν παίξει μαζί πλέον ήδη 4 παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Αυτό που λες το ενδιάνικο θα χρειαστεί πάνω σε αυτό που έλεγε ο Σταύρος νωρίτερα. Αν το μάτς είναι στον πόντο 5-6 λεπτά πριν το τέλος, εκεί θα χρειαστεί ενδιάνικο. Αλλά ενδιάνικο από την αρχή είσαι χαμένος από χέρι, λέω εγώ. Το να σου έχει ο Χάντερ 20 πόντους και 12 πόντους που σου έχει το πρώτο μάτς, ναι, δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι. Έχεις πρόβλημα. Αν όμως τον έχεις τον Χάντερ στους 10 πόντους και τα 5 rebound, έχεις απενεργοποιήσει ουσιαστικά το μοναδικό όπλο της ΑΕΚ μέσα στη ρακέτα. Γιατί ο Χάντερ είναι αυτός ο οποίος δίνει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ μέσα στη ρακέτα. Έτσι, με την ενέργειά του, με τον τρόπο που τελειώνει τα pick and roll, με το πόσο καλός είναι κοντά στο καλάθι, γιατί όντως κοντά στο καλάθι είναι πολύ δυνατός, αλλά άμα τον απομακρύνεις από εκεί σε κάποιες φάσεις, σε όλες, γιατί είναι και πολύ δυνατός, αν τον βγάλεις
από την ζώνη άνεση του και τον πας 3-4 μέτρα πίσω, εκεί δεν ξέρει να την κάνει μπάλα. Έτσι. Αν ας πούμε ο Σάκοτα στο pick and pop, Σταύρο, που ξέρω ότι είναι αγαπημένο σου, στο pop out μάλλον, παίρνει την μπάλα στο τρίποντο ελεύθερος, θα σηκωθεί και από τα 7 και από τα 8 και από τα 9 μέτρα και θα τα βάλει. Έτσι. Αν όμως είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις, βγάζει και το Σάκοτα από τον αγώνα. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις καλά. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο να το πετύχεις. Και βέβαια, πάλι σε τέτοια μάτς, έτσι, θα παίξουν 7 παίχτες, θα παίξουν 8, θα παίξουν 9, ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Αν ο καθένας το ρόλο του μέσα είναι αυτός που πρέπει, δηλαδή να μπει ο Γκάρετ και να δώσει ενέργεια στην άμυνα, να κάνει μια τάπα, να βγάλει το Χάντερ από τον χώρο ευθύνης του, τέλος πάντων να πάρει τα rebound. Έχει πετύχει το ρόλο του. Για μένα, το έχω πει και το λέω και το τονίζω κάθε φορά, ότι ο Μαργαρίτης είναι πολύ 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 σημαντικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ, ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια. Έτσι, ο Μαργαρίτης, ο τελικό με τον Παναθηναϊκό, δεν βγήκε ποτέ, έτσι, από την ώρα που μπήκε. Έπαιξε νομίζω 32-33 λεπτά και έκανε τρομερή εμφάνιση. Έτσι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο Μαργαρίτης από το ΜΑΤ, ας πούμε, δεν μπορούσε να το αποκριθεί. Είναι πολύ σημαντικός και αυτός. Είναι διάφορα μικρά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και για να κερδίσει και φυσικά να καλύψει τη διαφορά με την ΑΕΚ. Θα πρέπει ο Λίνος να δώσει ενέργεια, θα πρέπει να μπει κάποιο τρίποντο από το Ζάρα ενδεχομένως. Είναι αυτό που είπες. Ο Λίνος, ας πούμε, που λες Θεριό, είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν βοηθάει επιθετικά είναι εσύ ένας άξονας επιθετικός για τον ΠΑΟ. Σημαντικός κιόλας. Δηλαδή, σε μέρες. Γιατί όταν μέρες βοηθάει Λίνος, δεν βάζει 5 πόντους, βάζει 18-19. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι και ο Λίνος έχει ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουν οι άλλοι παίκτες του ΠΑΟ, έχει παιχνίδι από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, ο Λίνος, αν θα πάρει την μπάλα στο pop-out, Σταύρο, μπορεί να απειλήσει και με τρίποντο και μπορεί και να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να πάει στο καλά. Έτσι, που δεν το έχουν πολλοί άλλοι παίκτες του μπάλα. Γι' αυτό λέω ότι αν είσαι ο Χρυσικόπουλος σε μια βραδιά που μπορεί να βοηθήσει επιθετικά, έχεις συν έναν άξονα στην επίθεση πολύ σημαντικό. Έτσι, εκεί που η ΑΕΚ δεν έχει και τόσες επιλογές. Γιατί η ΑΕΚ μέσα στη ρακέτα, αν το καλοσκεφτεί κάποιος, έχει το Ματσιόλης που είναι παίκτης 3-4. Και όχι τόσο 4-5 μέσα στη ρακέτα. Ακριβώς. Έχει τον James που ναι, είναι 4-5, έχει τον Hunter και μετά από εκεί πέρα έχει τον Σάκοτα που για μένα όσο είναι στο παρκέ θα πρέπει ο Πάοκ να βρει τρόπο να το χτυπάει διαρκώς την άμυνα. Και μετά έχει τώρα το Στεκανόπουλο που δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής. Έτσι. Μπορεί να τραβήξει ο Σαντρός κάποιες φορές χαμηλά σχήματα ο Μπάνκι. Οπότε γενικότερα αυτό που λέμε, ο καθένας στο ρόλο του, αυτό που μπορεί να το κάνει σήμερα θα είναι για μισό λεπτό, θα είναι για ένα λεπτό, για 5, για 10, για 30, για 40. Αν το κάνει, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερες ελπίδες για να αποκριθεί. Ο Ματσιούλης είναι καλά, Νίκο, γιατί είχε κάτι θέματα τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει διαπιστωθεί κάτι. Καλά είναι. Καλά είναι. Εντάξει. Ο Ματσιούλης είναι, το είπα και πριν, για μένα είναι παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκας και για μένα αυτός είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ φέτος. Όχι μόνο με το καθαρά αγωνιστικό, έτσι, δηλαδή το ότι μπορεί να είναι σε μια μέρα και να σου δώσει 12-13 πόντους και να πάρει 7 rebound και να πέσει καλή άμυνα και γενικότερα με τον όλο τρόπο που λειτουργεί μέσα στο γήπεδο. Επίσης, στον πρώτο μάτι είδαμε πόσο πολύ τον σέβονται και δεν πέφτει. Δηλαδή, τον σέβονται υπερβολικά. Ό,τι και να κάνει. Μάλιστα. Νίκο. Άντε να δούμε. Θα μακάρι αύριο να έχει γίνει το θαύμα και να τα συζητάμε αλλιώς τα πράγματα. Η φανέλα, το μέταλλο, αυτά τα ωραία που λέμε. Εντάξει. Αλλά δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Πολύ. Είναι η αλήθεια. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο που θα Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που παρήχες στο concept. Ωραία. Καλώς μεσημέρι, Νίκο. Τα λέμε. Και με την Νίκη. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Να δούμε τι θα καταφέρει σήμερα η ομάδα μπάσκετ. Θεωρώ, Σταύρο, ότι το ξεκίνημα θα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν είναι το ξεκίνημα ανάλογο με του Παλατακίου. Καληνύχτα, Μαργαρίτα. Αν πάρει δηλαδή μια διαφορά 5, 7, 10, 12 πόντων, νομίζω μετά και να γυρίσει τη διαφορά, την επιμέρους και τη συνολική διαφορά των αγώνων, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε 6 ώρες από τώρα, το Τζάμπολ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο και φυσικά ζωντανή ενημέρωση από την πλατφόρμα του ΠΑΟΚ 24, όπου συμμετέχετε με τα δικά σας σχόλια κτλ. Κτλ. Αυτά και για την ομάδα μπάσκετ. Πολύ ωραία τα δεστέρια, μπράβο, θα σε προτιμήσω. Να είσαι καλά. Θα σε προτιμήσω. Έχει πολύ σημασία για μένα η άποψή σου. Το ξέρω. Χορηγή μας. Λοιπόν, Naxos, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να αγοράσετε. Δεν υπάρχουν δεύτερα. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 25-30 επώνυμων brand
είτε για μιλάμε για αντρικά παπούτσια, είτε για γυναικεία, είτε ακόμα για παιδικά, είτε για αξεσουάρ. Οι τρόποι είναι πάρα πολλοί. Ένας τρόπος είναι από την άνεση του σπιτιού σας, μπαίνετε στο nak.gr, χαζεύετε με τις ώρες και διαλέγετε το ζευγάρι, τα ζευγάρια που σας αρέσουν. Και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ούτε για τα μεταφορικά, γιατί η ΝΑΚ σας τα στέλνει δωρεάν, ούτε εάν χρειαστεί αλλαγή των παπουτσιών, και αυτό το κάνει δωρεάν η ΝΑΚ. Ένα κατάστημα πλατεία Αγίας Σοφίας, δεύτερο μεγάλο κατάστημα στο Μετεράνια Κόσμος, ετοιμάζεται και τρίτο κατάστημα στην Αριστοτέλους. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 καταστήματα στοκ σε όλη τη Θεσσαλονίκη, όπου οι προσφορές θα είναι μέχρι και το 70%. Οπότε, με όποιον τρόπο σας βολεύει, μπορείτε να προμηθευτείτε τα παπούτσια από την Ακρίζηση Καζίνο Θεσσαλονίκη και Θέατρο Βεργίνα, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες και ενδεχομένως οι τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Στις 10 παρατέταρτο ξεκινάει η παράσταση Παύλα Σόου των δύο λαϊκών τραγουδιστών. Εισιτήρια από 15 ευρώ μαζί με ποτό. Για τα εισιτήριά σας, από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Είναι προαιρετική είσοδος στο καζίνο. Αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε κλείσει απλά το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει εδώ και πολλούς μήνες εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας και η Στίχημαν, και σήμερα νομίζω όλα τα φώτα πέφτουν στο Champions League. Bayer Liverpool με μηδενική γκανιώτα, 2-18 ο Άσος, 3-65 το Χ, 3-70 η νίκη της Liverpool μέσα στο Μόναχο, στη ρεβάνς του 0-0. Barcelona Lyon και τα δύο μάτς ξεκινάνε στις 10, 0-0 το πρώτο μάτς στη Γαλλία, 1-25 η νίκη της Barcelona, 6 το Χ και 11,5 το διπλό, κοντά στα 400 ειδικά στοιχήματα για κάθε έναν από τους δύο αγώνες. Κόρνερ, φάουλ, κίτρινες, κόκκινες, σκόρερ, συνδυασμένα στοιχήματα και φυσικά όλες οι επιλογές του live cash out και ό,τι επιθυμείτε σας το προσφέρει η Στίχημαν, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Αναφερθήκαμε στο ποδόσφαιρο. Είχαμε και τη συνέντευξη του Μιχάλη Ορδανίδη. Αναφερθήκαμε εκτενώς και στην ομάδα του μπάσκετ. Επειδή σου αρέσουν, Σταύρο, τα στατιστικά, ήταν το 11ο 7-0 στην ιστορία του Champions League το χθεσινό. Ωραία, θυμάμαι ένα. Το πρώτο ήταν κιόλας του, αυτό που θυμάσαι. Ναι. Ήταν το, αυτό που άνοιξε το χώρο. Ναι, ωραία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην... Τι μου στέλνουν. Γιατί μου στέλνει το YouTube το Power of Love 2 trailer. Μήπως το βλέπεις. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Μάλιστα. Ναι, τέλος πάντων, υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ρουμανία σύμφωνα με το οποίο ο Λουτσέσκου μαζί με τον πατέρα του έχουν συμφωνήσει να πάνε στην Μπεσίκτας το καλοκαίρι. Μέσα στο κείμενο αναφέρεται ότι ο Σαββίδης δεν τα έχει παρατήσει και ότι κάνει πρόταση και τον πατέρα να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ένα μυθιστόρημα τέλος πάντων πολύ ωραίο. Αυτά είναι τα λεγόμενα χαμπέρια. Στα τουρκικά. Ναι, και στα ελληνικά είναι το τρεις λαδούν και δύο χορεύουν. Θα δούμε τι και πώς. Το καλοκαιράκι, εγώ δεν θα μπορώ να πω 100% ότι ο Λουτσέσκου θα μείνει. Ούτε εγώ. Για κανέναν δεν μπορώ να το πω, για τον Λουτσέσκου. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν περνάει άσχημα. Εδώ μια χαρά περνάει. Ξέρει την πόλη, ξέρει την κουλτούρα, ξέρει θα είναι πρώτος και θα μπορεί να πάει και στους ομίλους του Champions League με τον ΠΑΟΚ. Και ούτε είναι 75 χρονών ο Ρασβάν για να πει ότι έχω μια ευκαιρία τώρα ή ποτέ να πάω και σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι νεότατος είναι, μια χαρά. Πολύ καλά τα λες. Ναι. Πολύ καλά τα λες. Αλλά γενικότερα οι Τούρκοι δεν. Ένα θέμα. Όχι, το Ρουμάνι. Παίρνουν... Ρουμάνι. Το ίδιο είναι, Σταύρο. Ρουμάνι, Τούρκοι. Στο μυαλό μου, το ίδιο είναι δημοσιογραφικά. Παίρνουν ένα θέμα και το δεντώνουν μέχρι που το ξεσκίζουν ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχεις άλλη άποψη για Ρουμάνους και Τούρκους? Δεν είναι και πολύ έγκυροι. Δεν τους λες γενικότερα. Δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι έγκυροι. Δεν τους λες και τσεκάλια δημοσιογραφικά, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τα πολλά, τέλος πάντων, αυτό είναι το δημοσίευμα που υπάρχει. Εγώ επιμένω ότι θα σταθώ σε αυτό που λέει ο Λουτσέσκου. Γενικά
Ποια είναι τα παιχνίδια τα οποία. Θα στα πάρω από τα πιο πρόσφατα. Ψέματα, από το τέλος θα στα πάρω. Ναι. Λοιπόν, 2003, Γιουβέντους Ολυμπιακός 7-0. Στο παιχνίδι που είχε πει ο προπονητής του Ολυμπιακού Προτάσοφ, μπείτε γερά, με τα δεύτερα παίζουμε. Πάμε παρακάτω. Το είπε ο Όλεγκ. Ναι. Άρσεναλ Σλάβια Πράγας 7-0. 7-0. Ζήλινα Μαρσέλη 0-7. Ναι. Βαλέθια Γκένκ 7-0 το 11. Μπάγεν Βασιλεία 7-0 το 12. Μπάτε Μπόρισοφ Σαχτάρ 0-7 το 14. Μπάγεν Σαχτάρ 7-0 το 15. Μπαρτσελόνα Σέλτικ 7-0 το 16. Μάριμπορ Λίβερπουλ 0-7 το 17. Και εχθές, όχι συγγνώμη, Λίβερπουλ Σπαρτάκ Μόσχας 7-0 το 17. Και εχθές Μάντσεστερ Σίτι Σάλκε 7-0. Με τους Γερμανούς να το απολαμβάνουν πάρα πολύ, τουλάχιστον αυτοί που διαχειρίζονται τα μέσα της Σάλκε. Media, αν παθαίναμε κάτι τέτοιο. Και στα social media τα δικά μας. Θα έχει αλλάξει χώρα ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής θα το έχει Βραζιλία, Αργεντινή, ναι. Δηλαδή, αυτοί που ξεκινάει το όνομά του από Α θα βαρούσαν 7 με 7,5 το πρωί. Με Β, 7,5 με 8. Γ, 8 με 8,5. Δ, 8,5-9. Δηλαδή, δώσε μια όρεξη κούρα στον άνθρωπο. Για θα κούρα. Πάρει ρεπό στο ψι. Που δεν έχει πολλούς. Ναι. Πραγματικά, εντάξει. Είναι η γερμανική κουλτούρα. Ναι. Που δεν κολλάει στις μεσογειακές χώρες. Όχι. Δεν ήταν μόνο στον ΠΑΟΚ αυτό που λες. Όχι. Σε όλες τις ισπανικές ομάδες ή τις ιταλικές. Ναι. Καλά, στα Βαλκάνια θα είχαμε άλλα θέματα. Στα Βαλκάνια. Στις Σερβίες και Βοσνίες εκεί. Θα είχε κοπεί το σερβερ κανονικά, δεν θα υπήρχε ίντερνετ. Για πολύ καιρό θα είχε ανατιναχτεί το Υπουργείο. Ναι, θα είχε κοπεί το ρεύμα στα γραφεία της ομάδας και θα υπήρχε μια εισβολή 10-20 κουκουλοφόρων. Ναι. Την ώρα που θα έψαχνε ο διαχειριστής του Twitter. Ναι, στους διακόπτες να δει τι γίνεται με το ρεύμα. Ναι. Αλλά οι Γερμανοί, εντάξει, ξαναλέω ότι το διασκέδασαν πολύ, ειδικά στο Twitter. Ναι. Τώρα οι παίκτες της Σάλκε. Δεν το διασκέδασαν πολύ. Ο Φέρμαν, ο οποίος πραγματικά, φίλε, δηλαδή δεν έχει πετύχει την μπάλα. Τρώει κάπου τα πόδια, κάπου τα χέρια, δίπλα το κεφάλι. Δηλαδή, τρώει όλων των ειδών τα γκολ. Το είχες παράλληλα, έβλεπες ή. Όχι, ρε. Είχα την ειδοποίηση ότι έφαγε ένα ακόμα η Σάλκε. Έφαγε ένα... Αυτό. Η οποία είναι σε δραματική κατάσταση, εντάξει, δηλαδή έφαγε 3 την προηγούμενη εβδομάδα από την τη Φορτούνα του Ντίσσελντορφ, δηλαδή Φορτούνα του Ντίσσελντορφ τα 20 χρόνια δεν πήρε κανένα διπλό με 3 γκολ ποτέ. Ένα είναι αυτό που λες και το άλλο είναι η διαφορά πλέον μεταξύ γερμανικού και αγγλικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή όταν η Tottenham που τη λες στόπα αλλά δεν τη λες και μεγαθύριο, βγάζει έξω την Dortmund με 2 νίκες. Σήμερα βέβαια. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αυτό που λες, που εγώ συμφωνώ στη βάση του. Απλά το κομμάτι της... πώς θα λένε... της top ομάδας της Γερμανίας με την μία εκ των top της Αγγλίας. Εκεί θα δούμε ακριβώς και τι γίνεται. Γιατί η Bayern, όπως και να το κάνουμε, υπερέχει έναντι των άλλων γερμανικών ομάδων. Από την Bayern και κάτω, δύσκολα. Ναι. Να συγκριθεί με καμία αγγλική ομάδα. Εκεί μόνο η Bayern, κουτσά στραβά. Κάτι μπορεί να κάνει. Και είναι και από τις ομάδες που ειδικά στο Μόναχο, αν βρουν ρυθμό και τους αφήσεις, θα μου πεις η Λίβερπουλ λογικά δεν θα τους αφήσει να πιάσουν ρυθμό, αλλά καμιά φορά. Ήρθε ο άνθρωπος του Twitter, ο άνθρωπος που κατάφερε ωραία, να ξεμπλοκάρει το λογαριασμό του Ριπρές στο Twitter. Εντάξει, το κατέχει πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή μέσα στην πόλη νομίζω είναι μέσα στο top 5 στο Twitter. Οι οποίοι τουιτεράδες ξεχάσαμε να βάλουμε την ημερομηνία γέννησης και βάλαμε τη σημερινή. Και λέει είσαι κάτω των 16. Ναι, γεννήθηκα σήμερα ζών και έκανα λογαριασμό στο Twitter. Δεν ξέρω να μας ακούν στην Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, ναι, ναι. Μέσω ίντερνετ. Ναι. Μιλάμε για ζώα, εντάξει. Για μοσχάρια, ναι, δεν υπάρχει. Λέμε και τα δικά μας, αλλά λέμε και των άλλων. Να τα κάναμε εμείς αυτά, Σταύρο. Ναι. Να τα ακούγαμε δύο μέρες. Ακριβώς. Και λίγα λες. Στέργο μου. Κάτι έλεγες για μια έρευνα που γίνεται. Έχεις να πεις κάτι να προσθέσεις. Ποια έρευνα. Στο Άρης Βέρια. Βέρια Άρης. Θυμάμαι το παιχνίδι. Εγώ να το θυμάμαι. Θυμάμαι το παιχνίδι. Ωραία. Εκείνος ο Παλίκαλος το 14 που είχε μπει. Έκανε 8 προσπάθειες. Με τι αγωνία ρε φίλε να κάνει πέναλτι. Με τι αγωνία. 8 προσπάθειες για πέναλτι. Δεν θυμάμαι και το όνομά του που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Βασικά μετά από αυτό. Δεν ξέρω αν παίζει ακόμα το παιδί. Η Επιτροπή Διοντολογίας που ρίχνει τον Όφη και τον Εγγυνιακό, αυτή είναι, για να μην μπερδευόμαστε,
ελέγχει το περσινό Βέρι Άρης, ένα παιχνίδι το οποίο υπήρχε μια σχέση συνειδιοκτησίας από τον δύο ομάδων. Εντάξει. Ξαδέρφια, αδέρφια. Μια σχέση υπήρχε, εντάξει, παιδί μου. Αυτό, ναι. Όχι κάτι το, ναι, το όχι, μεμτό. Ναι. Συμβαίνει, το όλο υπήρχε, εντάξει. Υπάρχει. Η Red Bull έχει τη Λειψία και τη Salzburg. Δεν κατάλαβα, δεν μπορεί οι Πάλε τη Καρυπίδη να έχουν την Βέρεια και τον Άρη μας. Αλλά έχει αποδειχτεί ότι τον Άρη μας δεν τον έχει ο Θόδωρος που κατηγορούν για τον Θόδωρο για αυτό το παιχνίδι. Το έχει ο ξάδερφος. Ο ξάδερφος, ναι. Τα κάνατε, έλεγαν μαζί και τους βάλανε στην ίδια. Καλήνυσπέρα. Τέλος πάντων, αυτή η Επιτροπή Διοντολογίας λοιπόν, η οποία δείχνει πάρα πολύ αυστηρή και αποφασισμένη να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, εκεί που θα αποδειχτούν πράγματα, ελέγχει το Βέρεια Άρης, ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπαμε με αγωνία, είναι η αλήθεια, γιατί όλοι είχαμε ποντάρει στον Άρη μας. Και να κατακρίνω εδώ τη συμπεριφορά των εταιριών στοιχηματισμού που δεν δίναν το πέναλτι όταν μπήκε ο νούμερο 14. Το ψάξαμε εδώ, το ψάξαμε εκεί, μέχρι τη Μαλαισία φτάσαμε για να το βρούμε. Ωραία, δεν το βρήκαμε τελικά. Και είχε χαθεί το πέναλτι. Όχι, χαθεί το απέκρουση. Ναι, αυτό σε πρώτη φάση, ναι. Που διάλεξε μια πλευρά και έπεσε και πάρα πολύ γρήγορα ο άνθρωπος. Και μπαστώθηκε τον Μπασά, νομίζω, που το έβαλε σε άδειο τέρμα. Σε μια φάση, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τον γκολ στέργιο, που η κίνηση των παικτών του Άρη προς την ήταν μόνο αυτοί κινήθηκαν. Όταν βάλα στο πέναλτι, δεν είναι οι άλλοι 8-9 από πίσω και. Επειδή εγώ είμαι καλοπροαίρετος, ναι, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι κόλλησε το μυαλό των παικτών της Βέρειας. Δηλαδή, από την πολύ χαρά που έβγαλε το πέναλτι ο τερματοφύλακας, πάγωσαν για δύο κλάσματα και δεν μπήκε στην περιοχή κανένας. Αυτό θυμάμαι. Ναι. Ναι. Δεν μας θέλει ούτε το YouTube. Έχουν ρίξει το YouTube, κλείνουν το YouTube, κλείνουν τον τάφο του Σταύρο. Οι αλήθειες μας κόψαν το YouTube. Δεχόμαστε 10 λεπτά, δεν μπορούμε να το βρούμε. Άστο, ρε φίλε. Έχουμε και κινητάκι εδώ. Βέρεια, Άρης, 0-1. Στιγμιότυπα. Στο πρώτο πλάνο που υπάρχει. 14 είναι στιγμιότυπα, πολλά είναι. Όχι, έχει και, 2,5. 0-1 και αυτό. Με τον Οικονομόπουλο και τον Τάτο τώρα προσπαθούν να βγουν. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Ουντότζι, όχι. 13, αυτό εδώ βρες. Βέρι Άρης 0-1, 2,5 λεπτά, 31 πρώτου 18. 2,5 λεπτά. R3. Ο Πάνος ο Μπλέτσος, πολύ καλός συνάδελφος. Δραματικό. Προχωράμε. Με τον Άρη να βγαίνει μπροστά. Πού είναι. Κάσος, θα γυρίσει. Ο 14, νάτος. Ο 14. Να το δω. Περίμενε. Εδώ κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι. Παλίκαρος. Ένταση. Δεν μαρκάρει κανείς τον παίκτη του Άρη μας εδώ. Μπλονζόν κανονικό, εντάξει. Ο 14 είναι. Ναι. 4 παίκτες του Άρη στο rebound και κανείς της Βέρειας. Είναι αυτό που σου είπα, Σταύρο. Πάγωσαν οι παίκτες της Βέρειας. Ναι. Συμβαίνουν αυτά. Τέλος πάντων. Είναι κακή στιγμή. Κακή στιγμή. Δεν είναι κάτι άλλο. Μην αφήνουμε υπονοούμενα ότι. Όχι, μπορεί κάτι να μην υπάρχει το παραμικρό. Ναι, καλά τώρα. Δηλαδή, καλύτερη ομάδα ο Άρης πέρυσι από τη Βέρεια. Πολύ καλύτερη. Δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε κέρδισε 0-7. Ναι. 0-1 με πολλή προσπάθεια, εντάξει. Ναι, του 14 για το πέναλτι. Τεράστια προσπάθεια. Ναι, το 14. Αν βρεις ποιος είναι ο 14, φίλε, μπες περσινό ρόστερ της Βέρειας. Μπες λίγο να δούμε ποιος είναι αυτός ο Θεός. Πραγματικά. Θα τον ευχαριστήσουμε για τα λεφτά που βγάλαμε. Ήταν μια κακιά ποδοσφαιρική βραδιά για αυτόν, αλλά εμείς βοηθηθήκαμε οικονομικά. Πρέπει να δώσουμε ένα ενίκιο και κάτι. Κάτι ρεύματα, κάτι τέτοια πρέπει να δόθηκαν. Στεργιό, στο Transfer Mark πήγαινε. Πού όχι, να Σταύρο, όχι, Σταύρο, περίμενε. Το παιχνίδι απέκτησε μια άγρια μορφιά στο δεύτερο λεπτό. Μετά από γύρισμα του Κάσου ενός περιοχής, ο Διαμανάκης χρησιμοποιεί το χέρι του. Είναι σίγουρα ο 14 αυτός. Μόνο στο Transfer Mark μπορεί να το βρει. Διαμανάκης. Όχι, θα το βρω. Δαμιανάκης, μάλλον. Δεν έχει σχέση Βέρεια, με το δικό μας. FC,
Η οποία βέβαια έχει αλλάξει ιδιοκτησία πλέον. Είναι ο κ. Μπίκας, πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και παλεύει να ανέβει στη Β' Εθνική ξανά. Βέρια FC. Όχι, Transfermarkt θέλουμε, παιδιά. Transfermarkt. Ο Δαμανάκης είναι, Σταύρο. Με τη Βέρια να έχει πέρσι και Ρούνεϊ. Ο Ρούνεϊ, παιχτάρα. Ο μαύρος. 18-19. 17-18. Πάμε λίγο. Ο 14. Τι δεν έχει αριθμούς. Κάτι τρέπεστε λίγο, ρε. Τι Transfermarkt και... Μήπως δεν δίνουν... Δεν έχουν... τους αλήτες. Με τους αλήτες, τους αλήτες. Γιατί έτσι ρίχνουν την Football League, το Transfermarkt. Mm. Αυτός είχε μπει αλλαγή, αν θυμάμαι κανένα. Κάτσε το τσεκάρω τώρα. Περίμενε. Θα σου πω εγώ, Σταύρο. Περίμενε. Αυτή είναι τα φετινά. Δεν θέλω τα φετινά, παιδιά. Τα περσινά θέλω. Α, με το ζόρι. Πάλι καλός. Λοιπόν. Μηδέν ένα. Είχε... Βασικός. Δεν μπορεί να ήταν βασικός. Όχι, άλλος είναι. Δεν είναι αυτός. Να ξέρεις. Δεν είναι αυτός, ε. Όχι. Θυμάμαι ότι μπήκε ένας και προσπαθούσε με νύχια και με δόντια. Πρέπει να μου βρεις ποιος είναι. Σου είπα, ο Δαμανάκης είναι, ρε. Δεν είναι αυτός, σου λέω. Ε, τι γίνεται, ρε. Ο Λαζόπουλος. Έκανε και τεμπούτο χθες στον Open. Καλή τη φινά. Καλή. Καλώς ήταν. Ναι. Αναφέρθηκε στον Αλέξη λίγο. Κάνε κουσάλετο. Του Γκουλιά. Ναι. Γι' αυτά ζούμε, φίλε. Μα το είπε και ο ίδιος ο Λαζόπουλος. Συγγνώμη, λέει, σας κούρασα, αλλά ξέρω ότι εσείς είστε λίγο κουτσομπόλοι. Δεν θέλετε να μάθετε. Ναι. Θα το λύσουμε για αυτό το μυστήριο. Για το ποιος ήταν ο παίχτης. Λαζόπουλος λέει ο Χρήστος. Εγώ λέω Δαμανάκης, ο Σταύρος κάτι άλλο θέλεις. Πες μας ποιον θέλεις να πούμε για να το πούμε. Ποιον θες, αγόρι μου, να πούμε. Όχι. Πρέπει να το βρω. Θα το βρω εγώ. Έτσι τραβάμε, ρε. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως τι έγραφε πέρσι το Sport DNA για να τελειώσει η ιστορία, εντάξει. Λοιπόν, 3 λεπτά αργότερα μετά από γύρισμα του Κάσου, μέσα στην περιοχή, ο ήδη κυτρινισμένος Δαμιανάκης, χρησιμοποίησε το χέρι του για να σταματήσει την μπάλα. Έγραφε πέρσι τέτοια εποχή περίπου το Sport DNA. Βασικός και δεν πήγε αλλαγή. Ναι, αυτή η κουβέντα δεν γίνεται τυχαία, γιατί εμείς καλύπτουμε και το ρεπορτάζ. Γίνεται με αφορμή την έρευνα της Επιτροπής Διοντολογίας για το Βέρι Άρης. Ναι. Έχει δίκιο και όσες. Αν έχει λάθος στο Σπορτινή, έχει λάθος στο Καζέτα, αλλά λάθος 24 και έχει δίκιο ο Χρήστος. Μάλιστα. Ωραία, το λύσαμε και αυτό. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι, φίλε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχεις το μυαλό σου ενδεκάδα Αγρινίου ή είναι ακόμα νωρίς, πιστεύεις? Τι? Αγρινίου ενδεκάδα, έχεις το μυαλό σου τι μπορεί να κάνει ο Ράσβαν? Όχι και πολλά. Να ενημερώσουμε ότι το παιδί αυτό που μας προσέφερε τα λεφτά πέρσι περαστικά έχει χιαστούς. Γιατί ο Κόρκας κάνει ρεπορτάζ στέριο. Ναι. Μάλιστα. Τελικά ποιος ήτανε? Ο Λαζόπουλος ή ο Δαμιανάκης? Ο Λαζόπουλος. Καμιά συγκίνηση με το γνωστό που κάνεις ρεπορτάζ, ξέρεις? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, αφού σας θυμίσαμε και ποιος έκανε πέρσι το πέναλτι, θα το ψάξω για να δω αν έχει όντως δίκιο ο Σταύρος ή κάτι έχει γίνει. Δεν μπορεί να έχει άδικο ο Σταύρος. Ωραία, θα σου πω αύριο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στο ανάλυση των Παρεπρές, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας και όλα τα παιδιά του μεγάλου Είναι Αλήθεια Team του Repress. Θα σας καθίσουν στην τροφιά από τις 2 μέχρι και τις 3. Μαζί μας όλο το 2ωρο ήταν η Στίχημαν. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια παίζεται από κινητό, tablet, υπολογιστή, στις καλύτερες αποδόσεις και με πάρα πολλά
ειδικά στοιχήματα. Μαζί μας ήταν όπως κάθε μέρα και το Ρίτζιτς Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις και τελευταίες του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Φυσικά μαζί μας τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια της αγοράς, δεκάδες επώνυμα brand, είτε μιλάμε για ανδρικά, είτε για γυναικεία, είτε για παιδικά, είτε ακόμα και για αξεσουάρ. Naxus.gr, μπαίνετε με την ηρεμία σας και διαλέγετε τα κορυφαία παπούτσια, δωρεάν αποστολή και αλλαγή αν χρειαστεί σε όλη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο κατάστημα, πλατεία Αγίας Σοφίας, δεύτερο στο Μεντεράνια Κόσμος, ετοιμάζεται τρίτο στην πλατεία Αριστοτέλους και υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα στόκ σε όλη την Θεσσαλονίκη, με τις προσφορές να φτάνουν μέχρι και το 50%. Και επειδή είναι η ώρα φαγητού, σιγά σιγά, όσοι είστε στο κέντρο τώρα, ο καιρός είναι καλός από ό,τι βλέπω, σε αντίθεση με χθες, που εντάξει μας τα χάλασε λίγο. Το θεϊκό μισθοπωλείο που βρίσκεται στην Αγγελάκη 10 είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, είτε να κάτσετε μέσα είτε έξω στα τραπεζάκια που υπάρχουν επί της Αγγελάκη, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Σβόλου, ή αν είστε στο σπίτι και θέλετε να έρθει το φαγητό στο σπίτι σας, 2-3-10-2-21-3-21, από το 10.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα εξυπηρετεί το θεϊκόν. Φυσικά εξυπηρετεί όλη την περιοχή του κέντρου και ανατολικά έως και την Τούμπα, δυτικά έως το σταθμό του ΟΣΕ, ουσιαστικά είναι η μισή πόλη. 2-3-10-2-21-3-21, προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο, δωρεάν όλες οι αλυφές και το μεγάλο ατού του θεϊκών, διπλό τεράστιο σε μέγεθο σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Αυτά από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 12, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Μένετε εδώ, ακολουθεί το ανάλυση εδώ, by Repress, από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.